λέει για μας ο κ. Κασελάκης ότι εξυπηρετούμε συμφέροντα. Έτσι λέει, ναι. Αναζητήστε τα αντίθετα συμφέροντα που ενδεχομένως εξυπηρετεί ο κ. Κασελάκης. Εξυπηρετεί συμφέροντα ο κ. Κασελάκης. Ναι, προς Θεού, ο Θεός να φυλάξει. Μην πέσει εδώ το στούντιο, μας τράπει και μας πλακώσει. Εχμές για τη στάση που κρατάει ο Στέφανος Κασελάκης για τη συμφωνία συγχώνευσης της Attica Bank με την Πακρίτη, άφησε μιλώντας στο Open ο Μάκης Βορύδης. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να επιμένει πως η συμφωνία είναι επιζήμια για τους πολίτες και το δημόσιο. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στους χειρισμούς που έχετε κάνει και στα μισόλογα με τα οποία απαντάτε σε όλα τα ερωτήματα που θέτουμε. Διατηρείτε, προστατεύετε ή βελτιώνετε κατά τον νόμο η αξία των μετοχών του δημοσίου, ώστε να μην τίθεται και θέμα απιστίας κατά του δημοσίου. Ο Γιάννης Ραγκούσης πάντως εμφανίστηκε σε τελείως διαφορετική γραμμή. Εάν δεν προχωρήσει αυτή η συμφωνία, τότε είναι δύο Lehman Brothers στα θεμέλια του τραπεζικού συστήματος, στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας. Δεν βρήκα κανένα επιχείρημα ή κανένα στοιχείο που να αποδομεί την σημασία, τη μεγάλη σημασία για τον ελληνικό λαό αυτή η συμφωνία να προχωρήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει την κυβέρνηση πως κάνει δώρο την Attica Bank σε φίλους της, αγοράζοντας το πλειοψηφικό πακέτο με κάτω από το 1 τρίτο των χρημάτων που έχει καταβάλει το δημόσιο τα τελευταία χρόνια για τη διάσωση της τράπεζας. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος πάντως ξεκαθάρισε πως χωρίς τη συμφωνία θα υπήρχε κίνδυνος bank run και θα χάνονταν καταθέσεις 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ και η κρίση θα χτυπούσε όλο το τραπεζικό σύστημα. Δεν μπορεί να μεταβιβαστεί το σύνολο των καταθέσεων σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, άρα θα υπήρχε απώλεια αποταμιεύσεων πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Καθώς θα είναι η πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης που θα κουρευτούν ή που θα κουρεύονταν καταθέσεις στη χώρα μας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα κλονιζόταν η εμπιστοσύνη των αποταμιευτών και είναι πιθανό να δούμε bank run. Το ΠΑΣΟΚ βλέπει θετικά τη συγχώνευση, ζητώντας τόσο διευκρινήσεις για τη συμφωνία από την κυβέρνηση. Έχουμε πει ότι ναι, αυτή η συγχώνευση εξηγένει δύο τράπεζες και προσθέτει έναν παίκτη στον ανταγωνισμό. Όμως, έχουμε κάνει μια σειρά από ερωτήσεις για τις οποίες δεν έχουμε πάρει απάντηση για το αν τελικά αυτά τα οποία διατείνεται η συμφωνία είναι και πραγματικότητα. Η συμφωνία εισήχθη σήμερα στην Ολομέλεια στη Βουλή με την πολιτική αντιπαράθεση να συνεχίζεται. Αν λοιπόν ο κύριος Κασελάκης μέχρι το μεσημέρι μας φέρει τον κύριο Κακλαμάνη, επενδυτή που δίνει αντί για 300-400 εκατομμύρια, να μας τον φέρει. Δεν ψηφιστεί ο νόμος. Και η αγωνία του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ είναι μόνο πώς θα διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον και πώς θα υποστηριχθεί ένα τραπεζικό σύστημα που θα λειτουργεί υπέρ της κοινωνίας.